Ήρθα σήμερα να επισκεφθώ τους χώρους που στηγάζεται η πρώτη τοπική μονάδα υγείας και να δω και τους εργαζόμενους με τους οποίους έχουμε υπογράψει σύμβαση και άρχισαν οι πρώτες λειτουργίες της μονάδας. Εδώ προσωρινά θα στεγαστεί για λίγες μέρες και το προσωπικό της δεύτερης τοπικής μονάδας υγείας, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαμόρφωσης του χώρου που θα τη φιλοξενήσει. Τη δεύτερη είναι το καπί του Δήμου. Ο Δήμαρχος μας έχει πει ότι μέχρι τις 10 του μηνός περίπου υπολογίζει ότι θα είναι έτοιμος ο χώρος, άρα για σε λίγες μέρες θα πάνε θα εγκατασταθούν και οι εργαζόμενοι της δεύτερης τοπικής μονάδας. Έχουμε αγοράσει όλον τον εξοπλισμό, τα έπιπλα, τα γραφεία, τα καθίσματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα ψυγεία, τις ντουλάπες, τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι, μόλις μας πει ο Δήμαρχος ελάτε να τα εγκαταστήσουμε και να πάμε και να ξεκινήσει η λειτουργία και της δεύτερης τοπικής μονάδας υγείας. Βέβαια να πούμε ότι για την πόλη της Κομοτηνής ο προγραμματισμός είναι να λειτουργήσουν 4 τοπικές μονάδες υγείας. Ξεκινάμε με 2 τώρα, γιατί το ιατρικό προσωπικό που εκδήλωσε ενδιαφέρον, αυτές τις 2 μόνο μας επιτρέπει να στελεχώσουμε και να ξεκινήσουμε. Τώρα όμως που υπογράφτηκαν οι συμβάσεις με αυτό το προσωπικό, θα κάνουμε καινούρια πρόσκληση ενδιαφέροντος για ιατρικό προσωπικό. Περιμένουμε ότι θα υπάρξουν διαθεσιμότητες, βγήκαν καινούργοι γιατροί, δώσανε εξετάσεις τον Φεβρουάριο και έχουμε καινούριους γιατρούς γενικούς και παιδιάτρους βέβαια και θα προχωρήσουμε κατά τη γνώμη μου και στη λειτουργία των 2 άλλων τοπικών μονάδων υγείας. Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει αμέσως μόλις κλείσουμε όλους τους γιατρούς που δήλωσαν ότι θέλουν να εργαστούν. Όταν λέω όλους τους γιατρούς εννοώ για όλη την υγειονομική περιφέρεια, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τώρα είμαστε έτοιμοι σε 5 ημέρες από σήμερα να συμβασιοποιήσουμε και αυτούς τους εργαζόμενους για τη Θεσσαλονίκη και θα προχωρήσουμε αμέσως στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 τοπικές μονάδες υγείας, μία στην Καβάλα, μία στην Αλεξανδρούπολη, η πρώτη στην Κομοτηνή και σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει και η δεύτερη της Κομοτηνής, άραγε έχουν λειτουργήσει 4 τοπικές μονάδες υγείας. Ευρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι δηλαδή στη διαδικασία διαμόρφωσης των χώρων. Μία τοπική μονάδα στην Ξάνθη. Μία τοπική μονάδα στο Κιλκής. Και 4 τοπικές μονάδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν πιάνουμε τον αριθμό 10 τοπικών μονάδων, οι οποίες μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν δοθεί σε λειτουργία. Βέβαια, ο προγραμματισμός για όλη την υγειονομική περιφέρεια είναι 33 τοπικές μονάδες υγείας. Αλλά εδώ είναι 2 τα προβλήματα. Το ένα είναι το ιατρικό προσωπικό που δεν υπάρχει και το δεύτερο για κάποιες πόλεις είναι και οι χώροι. Είναι και οι χώροι. Θα δούμε. Έχουμε μία αισιοδοξία ότι θα πάμε καλά, θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε πάνω από το 70% των μονάδων πανελλαδικά, είναι 239 μονάδες, τοπικές μονάδες υγείας για όλη την Ελλάδα, θα έχουν δοθεί στους πολίτες για χρήση. Είναι μία παρέμβαση πολύ σοβαρή κατά τη γνώμη μας. Έρχεται και ολοκληρώνεται ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη λειτουργία αυτών των τοπικών μονάδων υγείας. Εφαρμόζουμε σήμερα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, να θυμηθούμε, το 1983 ψηφίστηκε ο νόμος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και προέβλεπε το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Σήμερα υλοποιείται από εμάς. Οι γιατροί που είναι εδώ είναι οικογενειακοί γιατροί. Θα έχουν λίστα ασθενών, θα έχουν λίστα των παιδιών, οι παιδίατροι θα τα καταγράφουν και θα τα παρακολουθούν. Οι μονάδες τούτες θα είναι το πρώτο σημείο επαφής της δημόσιας υγείας με τον κόσμο. Εδώ θα έρχεται ο πολίτης και ο γιατρός του, ο οικογενειακός του γιατρός θα τον κατευθύνει.
είτε στο κέντρο υγείας της Κομωτινής για να τον δει ο καρδιολόγος, ο μαιευτήρας, ο ορθοπαιδικός, ο ειδικός, ο γιατρός δηλαδή, είτε στο νοσοκομείο εάν πρόκειται για πιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια εμβληματική παρέμβαση που καθορίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.